σήμερα είμαστε χειρότερα από πέρυσι, χειρότερα και από πρόπερση. Αυτή η αδιαφορία μας κάνει να ανησυχούμε, ίσως προαναγγέλει και για τρίτη φορά συνεχόμενη κλείσιμο των σχολείων. Χωρίς ουσιαστική καθαριότητα παραμένουν οι σχολικές μονάδες της Κρήτης μία σχεδόν εβδομάδα μετά το πρώτο κουδούνι. Είναι αδιανόητο βέβαια σε εποχή κορονοϊού να υπάρχουν σχολεία που έχουν και εκκρεμότητα στην καθαριότητα. Βλέπουμε ότι οι διάφορες εγκυκλίες και πρωτόκολλα είναι για να είναι στα χαρτιά. Όταν δεν λαμβάνεται το πρώτο και κύριο μέτρο της συνεχής απολίμανσης, της συνεχής παρουσίας του εξειδικευμένου προσωπικού που πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά μέσα στο σχολείο μας. Μπορεί το Υπουργείο Εσωτερικών να κάνει λόγο για αυξημένες θέσεις σχολικών καθαριστριών και ωρών απασχόλησής τους, ωστόσο στους Δήμους της Κρήτης προϋπολογίστηκαν μειωμένες ώρες εργασίας, μείωση που αντιστοιχεί περίπου στο 20% σε σχέση με την περισσινή χρονιά. Το Υπουργείο Εσωτερικών φέτος μας καθόρισε με ακρίβεια τις εργατοώρες που πρέπει να χρησιμοποιήσει ο Δήμος Ηρακλείου για να καθαρίσει τα σχολεία. Μας είπε να χρησιμοποιήσουμε 263 ώρες με 788 εργατοώρες καθαρισμό όλων των σχολικών μονάδων, νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ΕΠΑΛ και άλλων ειδικών σχολείων. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο αριθμός των εργατοώρων είναι πάρα πολύ μικρό. Όταν βγάζει προκήρυξη το Υπουργείο Αύγουστο μήνα, ένα νεκρό μήνα το γνωρίζουμε όλοι, είναι αδύνατο να μπορούμε στη 1 του Σεπτέμβρη να είμαστε μέσα στα σχολεία. Υπάρχουν πολλά διαδικαστικά, υπάρχουν πολλά γραφειοκρατικά. Τώρα βρίσκεται στη θέση ο Δήμος να καλεί καθαρίστριες οι οποίες έχουν βρει ήδη αλλού δουλειά και δεν θέλουν να αποδεχθούν τη θέση. Οπότε πρέπει να πάνε, να παραιτηθούν, να έρθει ο επόμενος. Εμείς για να καλύψουμε στοιχειωδώς τις ανάγκες των σχολείων, ζητήσαμε από τον Δήμαρχο να μας επιχορηγήσει με 700.000 περίπου ευρώ για να προχωρήσουμε στην σύναψη συμβάσεων με 160 ειδών χωρισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης και 32 ειδών μερικής απασχόλησης. Ο Δήμαρχος το ενέκρινε. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε τοποθετήσει το σύνολο των καθαριστριών. Όπως τονίζουν οι σχολικές καθαρίστριες, οι ανάγκες που καλύπτουν είναι πάγιες και διαρκείς και ως εκ τούτου θα έπρεπε να έχει προχωρήσει η πολιτεία σε μόνιμες προσλήψεις. Έχουμε 20 χρόνια από την τελευταία μονιμοποίηση. Αν δεν μπορούν να πάνε σε μονιμοποίηση, πρέπει να πάνε σε μια σύμβαση ορίστου διαρκείας, έστω μια πενταετή.